Ξεκίνησα εγγραφή. Τι νέα, τι ενδιαφέροντα, τι ερωτήσεις μπορεί να έχουμε, τι μας απασχολεί, πώς πάμε με την εργασία, όλα αυτά. Κουράστηκα, ναι. Έχουμε κάτι, κάποια ερώτηση, έχουμε... Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχουμε κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε για την εργασία ή για το μάθημα, διαδικαστικά, γενικότερου ενδιαφέροντος, οτιδήποτε. Γιατί υπάρχουμε αυτό, δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό θα το απαντήσει κάποιος μαζί με το... με την ερμηνεία που θα δώσει στο γιατί. Επειδή είχες κάνει και πέρυσι, τη ρωτάει ο Βασίλης την πρώτη εργασία, αν θα μπορούσε να την αλλάξει και να τη στείλει για να βλέπουμε τη φετινή εκφώνηση. Φυσικά. Εννοείται. Εκτός αν είχε κοπεί πέρυσι για τη γραφή, φυσικά. Αν είχε κοπεί πέρυσι για τη γραφή από άλλον ή από άλλον, γι' αυτό θα χτυπήσει και φέτος. Γιατί το ίδιο, ο ίδιος αλγόριθμος θα τρέξει πάνω στα ίδια δεδομένα των τελευταίων 10 ετών, ξέρω εγώ. Αν είναι δικιά σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά ξέρετε, στείλθηκε φέτος. Ομοιότητα με τον εαυτό σου πέρυσι είναι πλήρως θεμητή. Άλλες ερωτήσεις. Καμία. Okay. Ωραία. Όχι, ομοιότητα με τον εαυτό σου, τον ίδιο κωδικό έχεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εννοείται ότι... δεν έχουμε πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ωραία, αρχίσαμε πολύ γενικότερες ερωτήσεις. Τι γνώμη έχω για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεν γνωρίζω ότι είναι κάτι το οποίο, στο οποίο μπορώ να έχω γνώμες ακριβώς και σίγουρα δεν έχω ειδίκευση για να έχω μια εμπεριστατωμένη γνώμη. Μισό λεπτάκι, να δω και εγώ τώρα πού είμαστε σε σχέση με το... με ποιον πίνακα είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι είμαστε... Όχι, δεν... ωραία, το βρήκαμε. Φαίνεται λιγάκι. Αυτό εδώ δεν είναι ο πίνακας μας την προηγούμενη φορά. Ναι. Τη βλέπετε την οθόνη μου, έτσι δεν είναι? Ωραιότατα. Οπότε μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από εδώ όποτε θέλετε. Α, είχαμε κάνει πίνακα φαρδί. Όχι. Όρθιος είναι ακόμα. Μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάω. Αφού δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, δεν μας απασχολεί κάτι άλλο. Με την εργασία φαίνεται ότι είμαστε ok σχετικά. Πραγματικά, καμία ερώτηση για την εργασία? Κάποιο μικρόφωνο άνοιξε, έκλεισε. Ok. Λοιπόν, είμαστε στο κεφάλαιο του bottom-up parsing. Είμαστε για την εργασία. LR parser, ναι. Μπορείτε να δώσετε κάποιο hint για το reduce-reduce conflict, τον ορισμό των συναρτήσεων και των καλεσμάτων? Ωραία. Λοιπόν, στην εργασία, αυτό που προέκυψε, το οποίο είναι απόλυτα φυσικό, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, είναι το εξής. Ότι υπάρχει ένα reduce-reduce conflict, το οποίο ας προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε λιγάκι τι γίνεται. Το δεύτερο μέρος εργασίας, λοιπόν, έχει κάποια στιγμή ορισμούς για κάποιες συναρτήσεις, ας την πούμε τη συνάρτηση φου, όπου εδώ πέρα μπορώ να δώσω κάποια ορίσματα. Και τα ορίσματα, όταν λέω φου, χι, ψι, γράφονται με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Ας δούμε και ακριβώς τη σύνταξη.
πώς ακριβώς τη λέει η εκφώνηση της εργασίας. Εδώ στο project. Βλέπουμε εδώ να βρούμε κάτι με ορίσματα, π.χ. αυτό το repeat εδώ πέρα. Να μια συνάρτηση repeat, όπως εδώ έχω γράψει εγώ τη φου. Οπότε φου χι ψι θα μπορούσε να είναι χι συν χι συν ψι. Να μια συνάρτηση πάνω σε string, παίρνει δύο ορίσματα και επιστρέφει αυτό. Ναι, τα website, τα sites του τμήματος δουλεύουν πλέον. Εμείς αυτό που θα κάνουμε κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες θα κάνουμε μια μετάβαση και αντί για THP06 το site μας θα λέγεται compilers. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό δεν θα το βλέπετε και το παλιό θα πηγαίνει στο καινούριο. Αλλά κάποια στιγμή έχετε υπόψη σας ότι κάτι θα αλλάξει. Οπότε αν έχετε URLs παλιά, κάποια στιγμή μπορεί να πάψουν να δουλεύουν, να πρέπει να μπείτε από το κεντρικό ή να αλλάξει τη λέξη THP06 σε compilers. Αυτό για τα site. Επιστρέφω στο παράδειγμα. Αυτή η σύνταξη εδώ, την οποία μπορούμε να την πούμε για παράδειγμα fun decl π.χ. θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε κάποιο μη τερματικό το οποίο είναι δήλωση συνάρτησης, είναι πανομοιότυπη σύνταξη σχεδόν με κάτι το οποίο θα μπορούσε να εμφανιστεί μέσα σε κείμενο προγράμματος. Φου χι ψι. Εδώ πέρα θα είναι κλίση. Εδώ πάνω είναι δήλωση συνάρτησης. Αυτό λοιπόν πάλι μπορούσαμε να το πούμε fun call. Να είναι κάποιο άλλο μη τερματικό. Οπότε αυτό που παρατήρησε ένας συνάδελφός σας και να το παρατηρήσετε και άλλοι, είναι ότι ένας από τους διαστητικούς τρόπους να γραφτεί η γραμματική έχει reduce-reduce conflict εδώ πέρα. Δηλαδή, όταν έχει διαβάσει, όταν διαβάσει ολόκληρο αυτό το μη τερματικό ο parser, συγγνώμη, ναι, όταν διαβάσει αρκετά ώστε να μπορεί να κάνει reduce σε αυτό το μη τερματικό ο parser, δεν ξέρει τι να κάνει μπροστά. Αυτό το fun call μπορεί να είναι εσωτερικά ενός άλλου declaration, μπορεί να είναι και σε κορυφαίο επίπεδο. Σε κορυφαίο επίπεδο δεν ξέρω αν υπάρχει σύγχυση. Ναι, σε κορυφαίο επίπεδο θα υπάρχει σύγχυση. Όχι μέσα σε άλλο declaration. Αν έχω, για παράδειγμα, σε κορυφαίο επίπεδο κλίση εδώ πέρα. Κάτι τέτοιο. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτό εδώ πέρα δεν φαίνεται το underscore. Αυτό θα πρέπει να είναι underscore. Δεν φαίνεται από το font μου. Ή έχει χαλάσει κάτι στο site. Ναι, δεν φαινόταν από το font μου. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ακούω. Στα top level calls είχα κάνει και μία σχετική ερώτηση στο πιάτσα. Ναι. Υπόθηκε ότι δεν μπορεί να περιέχει identifiers στα ορίσματα. Πολύ σωστά. Οπότε, για παράδειγμα, αυτό που έχετε γράψει, φαντάζομαι δεν μπορούσε να είναι κάποιο top level call. Η γραμματική όμως πώς το ξέρει? Η γραμματική που ξέρει ότι ή θα φτιάξετε ξεχωριστή γραμματική και θα έχετε τους κανόνες δύο φορές, θα υπάρχει διαφορετικό top level call και διαφορετικό inner call. Αυτό είναι μία λύση, π.χ. Δηλαδή, άλλο το call που θα εμφανίζεται μέσα στο bar, γιατί εδώ πέρα μπορώ φυσικά να έχω αυτό. Ή θα φτιάξετε ξεχωριστούς κανόνες για τις κλίσεις που εμφανίζονται μέσα σε συναρτήσεις και ξεχωριστούς κανόνες για τις κλίσεις που εμφανίζονται σε κορυφαίο επίπεδο, έτσι ώστε οι κλίσεις που εμφανίζονται σε κορυφαίο επίπεδο να μην δέχονται σκέτους identifiers, που θα ήταν έτσι κι αλλιώς παράνομο για τη γλώσσα. Αυτό είναι μία λύση. Αυτή τη λύση λοιπόν προτείνεις? Εγώ προσωπικά αυτό έχω κάνει και φαίνεται να δουλεύει. Μια χαρά θα δουλέψει. Απλά το θέμα είναι εδώ πέρα ότι έχει διπλό κόστος, γιατί γράφεις δύο φορές κανόνες για calls. Και η μία εκδοχή των κανόνων υποσύνολο της άλλης. Ναι, σωστά. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι μία λύση. Άλλες λύσεις μπορεί να συζητήσει κανείς? Δεν ξέρω για αυτό που γράφει ο Τζον στο chat για προτεραιότητα μεταξύ των productions, το τελευταίο μη τερματικό που συναντάμε.
Οπότε να βάλει κανείς μεγαλύτερη προτεραιότητα την παρένθεση και το curly brace, δεν κατάλαβα. Εδώ δεν εμφανίζεται ακριβώς curly brace ακριβώς. Από κάτω δεν ξέρουμε τι θα εμφανιστεί. Λοιπόν, εγώ θα μπορούσα να σας πω μερικές λύσεις ως παραδείγματα, άλλες λύσεις. Η πιο καθαρή είναι αυτή που μόλις συζητήσαμε. Να έχουμε διαφορετικό μη τερματικό για fan call σε top level και διαφορετικό για fan call εκτός top level. Αλλά βέβαια είναι φασαριόζικη λύση. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα να είναι inner fan call και το άλλο να είναι top fan call. Διαφορετικό μη τερματικό στη γραμματική, δεν μπερδεύονται, το top fan call απορρίπτει ότι έχω σκέτους identifiers εδώ, γιατί πού θα έχουν δηλωθεί για να τους έχω. Δεν έχω σκέτους identifiers, το μόνο που μπορώ να έχω είναι σταθερές ή άλλες κλίσεις. Σαφής ναι, αυτή η λύση πρώτα απ' όλα, ας μείνουμε σε αυτό, να το έχουμε αυτό μαξιλαράκι. Τη λύση αυτή την καταλαβαίνουμε. Ναι, όχι. Ναι, ναι. Απλά πάλι έχουμε conflict στο top fan call με το fan deckle, νομίζω. Όχι, γιατί το top fan call δεν δέχεται μόνο identifiers, ενώ το fan deckle δεν δέχεται τίποτα άλλο από τους identifiers. Η λύση αυτή λύνει το πρόβλημα ότι συντακτικά μοιάζουν ίδια τα top fan calls με τα fan deckles, και δεν ξέρει ποιο να κάνει reduce ο parser όταν κάτι δει. Τι εννοείται δεν δέχεται identifiers, μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο. Ποιο, το top fan call. Δεν μπορούμε να γράψουμε αυτό που είπε κάποιος πριν. Δεν είναι νόμιμο να γράψω φου, χι, ψι σε κορυφαίου επίπεδου κλίση. Το χι και το ψι είναι τοπικές μεταβλητές. Πού έχουν οριστεί στο κορυφαίο επίπεδο. Άρα δεν δέχομαι σκέψου identifiers. Αυτό που μπορώ να γράψω σε κορυφαίο επίπεδο είναι φου με σταθερά ή φου με άλλη κλίση. Αλλά δεν μπορώ να γράψω φου με σκέτο identifier που δεν είναι κλίση. Όταν λέμε κορυφαίο επίπεδο εννοούμε έξω από τις δηλώσεις. Πρώτα έρχονται δηλώσεις και μετά κλίσεις κορυφαίου επίπεδου. Εδώ έχουμε παράδειγμα τρεις δηλώσεις συναρτήσεων και εδώ έχουμε κλίσεις κορυφαίου επίπεδου. Identifier εννοώ σκέτο identifier μεταβλητής. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος παρακολουθεί, οπότε ας πω λίγο 2-3 πράγματα γρήγορα για αυτούς που παρακολουθούν και μπορούμε να συνεχίσουμε κουβέντα στο πιάτσι. Άλλη λύση πιθανόν να είναι να κάνουμε ένα reduce με την κοινή περίπτωση χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Να υπάρχει ένα μη τερματικό fan deckle or top fan call, or fan call. Και μετά από αυτό το reduce να προχωρήσουμε μπροστά και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Άλλη λύση, αρκετά ενδιαφέρουσα από ό,τι θυμάμαι, που είχε επινοήσει κάποιος στο παρελθόν στο μάθημα, είναι η εξής. Έβαλε το lexer του, ο lexer ο ίδιος, να θεωρήσει ένα token, αυτό εδώ. Παρένθεση, οσαδήποτε κενά, curly brace. Ξεχωριστή λέξη στη γραμματική. Όταν το δω αυτό, σημαίνει το βάφτισε αυτός Μίτσος. Όταν δω Μίτσο, εκεί που βλέπω αρχικά κάτι σαν δήλωση, ξέρω ότι αυτό εδώ πέρα είναι δήλωση. Είναι έξυπνη λύση. Είναι από τις αρκετά έξυπνες λύσεις, η συγκεκριμένη. Λοιπόν, αυτά πολύ επιγραμματικά έχουμε μπλέξει. Περισσότεροι δεν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο να αναρωτηθείτε για το reduce conflict. Και φυσικά υπάρχει και πολύ εύκολη λύση που είπαμε πριν, που είναι λίγο, έχει κάποιο διπλασιασμό κώδικα,
να ξεχωρίσετε με διαφορετικό μη τερματικό τις εσωτερικές κλίσεις από τις κορυφαίου επίπεδου, μια και οι κορυφαίου επίπεδου δεν δέχονται γυμνούς identifiers, σκέτους identifiers που δεν είναι κλίσεις. Ωραία. Είμαστε καλά με αυτά. Okay. Έτσι και αλλιώς αυτό, είπαμε, θα το βρείτε μπροστά σας και στο κάτω-κάτω θα το δείτε όταν ο parser πάει και κάνει κάτι στραβό ή όταν σας διαμαρτυρηθεί ο Java Cup για reduce-reduce conflict. Αλλά και αυτό, ακόμα αν του πείτε να το αγνοήσει, κοιτάξτε πότε κάνει κάτι στραβό. Κοιτάξτε να καταλάβετε τι είναι αυτό το reduce-reduce conflict. Και αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας σήμερα. Δηλαδή σήμερα θα κοιτάξουμε ξανά, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε δύο πράγματα για το τι κάνουν αυτές οι γραμματικές, οι LR γραμματικές, πώς γίνεται bottom-up parsing και να καταλάβουμε γενικά τι λέει ο Java Cup όταν μας δίνει προειδοποιήσεις όπως το reduce-reduce conflict. Λοιπόν, τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά στα γρήγορα. Είχαμε πει το εξής. Ένας bottom-up parser θα πρέπει να τον σκεφτούμε ως εξής. Ότι ανά πάσα στιγμή κοιτάζει, ξεκινάει από μια αρχική κατάσταση και γράφει με τρόπο που κάνει κάτι σαν rightmost derivation, αλλά στην πραγματικότητα είναι αντίστροφο rightmost derivation. Δηλαδή, ξεκινάει από μια αρχική κατάσταση η οποία περιέχει όλη την είσοδο. Έχει μια κεφαλή που είναι είσοδος που έχει επεξεργαστεί, προχωράει προς τα δεξιά και κάθε στιγμή αριστερά της κεφαλής προσπαθεί να αντιστρέψει παραγωγές. Δεξιά της κεφαλής έχουμε μη επεξεργασμένη είσοδο, δηλαδή μόνο τερματικά σύμβολα δεξιά της κεφαλής. Αριστερά έχουμε μια προτασιακή μορφή με τερματικά και μη τερματικά. Είχαμε αυτή εδώ τη γραμματική, την οποία την κοιτάζουμε ξανά και ξανά. Ας τη γράψω και εδώ, μήπως κάνω κάτι στη διαφάνεια. Με αυτή. Και είχαμε προσπαθήσει να δούμε τι θα κάνει ο parser όταν προσπαθεί να αναγνωρίσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Και η πρόταση που είχαμε δει εδώ ως παράδειγμα είναι, και θα τη γράφω παράλληλα με τη διαφάνεια με ένα δεύτερο τρόπο, για να είμαι σίγουρος ότι αυτό το έχουμε εσωτερικεύσει. Έχω τη γραμματική λοιπόν «η βγάζει η συν παρένθεση η» ή διαφορετικά το token, το τερματικό σύμβολο int. Και έχω ξεκινήσει και προσπαθώ με bottom-up parsing να αναγνωρίσω αυτό εδώ. Θυμηθείτε λίγο το top-down parsing. Στο top-down parsing τι κάναμε. Στο top-down parsing ξεκινούσα από το e. Και έλεγα, ας πούμε τώρα ότι εγώ είμαι ο παντογνώστης και κάνω ένα πανέξυπνο top-down parsing για να φτάσω σε αυτή την πρόταση. Τι θα έκανα σε top-down parsing. Δεν είναι LL αυτή η γραμματική, είπαμε, έχει αριστερή αναδρομή, αλλά σε top-down parsing θα έκανα το εξής. Έχω e. Χρησιμοποιώ τον πρώτο κανόνα, το οποίο σημαίνει ότι αυτό το γράφω σαν e συν παρένθεση e παρένθεση. Χρησιμοποίησα τον πρώτο κανόνα. Κοιτάζω να αντικαταστήσω το πιο αριστερό μη τερματικό, το e αυτό. Άρα όλο αυτό γίνεται, και ας το γράφω έτσι, γίνεται int συν e. Μάλλον το συγκεκριμένο ήταν λάθος αντικατάσταση, δεν θα το βγάλω ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να κάνω άλλη αντικατάσταση. Εδώ χρησιμοποίησα τον κανόνα νούμερο 1, νούμερο 2. Χρησιμοποιώ τον κανόνα νούμερο 1 αρχικά. Και τώρα στο πιο αριστερό μη τερματικό πρέπει ξανά να χρησιμοποιήσω τον κανόνα νούμερο 1. Και θα γράψω e συν e συν e. Και τώρα χρησιμοποιώ στο πιο αριστερό μη τερματικό τον κανόνα νούμερο 2 και γράφω int συν e συν e και ξανά τον κανόνα νούμερο 2, int συν int συν e και ξανά τον κανόνα νούμερο 2 στο πιο αριστερό μη τερματικό που μας έχει μείνει αυτό εδώ πέρα πίσω και έχω βγάλει αυτό που θέλω. Νοητά, αυτό είναι αυτό που κάνει ένας top-down parser, για να αποδείξει ότι αυτή εδώ
η συμβολοσειρά ανήκει στη γλώσσα της γραμματικής. Τι κάνει ένας bottom-up parser? Αντί να προχωρεί και να αντικαθιστά το πιο αριστερό μητερματικό, ξεκινάει από εδώ. Ας το δούμε λιγάκι. Ξεκινάει από εδώ και έχει ανά πάσα στιγμή μια κεφαλή που δείχνει κάπου. Και κάνει shifts και reduces. Λοιπόν, προχωράμε, πρώτο βήμα, η κεφαλή κάνει ένα shift, δεν μπορεί να κάνει κάποιο reduce, δεν έχω κάτι με κενό έτσι κι αλλιώς, και φτάνει εδώ. Στη συνέχεια πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει reduce εδώ ή θα κάνει shift το επόμενο σύμβολο. Εδώ πέρα αυτό το int δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορέσει να το κάνει, είπαμε, έχει κάνει αρκετά το αρχικά το shift. Δεύτερο βήμα που ξέρει ότι ταιριάζει ο κανόνας, θα κάνει reduce, το οποίο σημαίνει τι, ότι θα βγάλουμε ότι αυτό έχει παραχθεί από e συν int συν int και ο parser βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Εξακολουθεί σε αυτό το σημείο. Τι είναι λοιπόν το reduce? Είναι το pop από μια στίβα, νοητή στίβα αριστερά, μάλλον ρεαλιστική στίβα θα υπάρχει στην υλοποίηση, το pop του δεξιού τμήματος ενός κανόνα και το push του αριστερού τμήματος του κανόνα. Και ο parser συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο. Παίρνει την κεφαλή τώρα, κάνει shift, δεν μπορεί να κάνει reduce ακόμα, προχωράει την κεφαλή κι άλλο, κάνει shift και άλλο σύμβολο εδώ και άλλο σύμβολο εδώ και όταν φτάσει σε αυτό το σημείο κάνει το επόμενο reduce. Εδώ πέρα ήδη αυτό αντιστοιχεί σε αντίστροφη παραγωγή όπως είπαμε. Και ούτω καθεξής. Έτσι δουλεύει ένας bottom-up parser. Δηλαδή, εμείς θα πρέπει να το σκεφτόμαστε στο μυαλό μας ότι ο bottom-up parser έχει μια κεφαλή πάνω στην είσοδο. Δεξιά δεν έχει επεξεργαστεί τίποτα, αριστερά του έχει αλλάξει τα φώτα. Έχει πάρει ό,τι υπήρχε και το έχει ερμηνεύσει με βάση τη γραμματική. Και έχει φτιάξει μια προτασιακή μορφή με τερματικά και μη τερματικά. Και αυτό, όπως είπαμε, το επεξεργάζεται μέσω ενός αυτομάτου, καταλαβαίνει σε τι φάση είναι ανά πάσα στιγμή για να αποφασίσει πότε θα κάνει review. Στην πράξη, αυτό εδώ το σχήμα που είπαμε, όπως και αυτό εδώ, είναι σχήμα για να καταλαβαίνουμε εμείς τι γίνεται. Στην πράξη, ο bottom-up parser δεν θα πειράξει την είσοδο, απλά θα μετακινεί την κεφαλή. Το αριστερό κομμάτι της εισόδου, το επεξεργασμένο κομμάτι, είναι μέσα σε μια στίβα, από ό,τι είπαμε. Και αυτό δείχνει και η διαφάνεια, οπότε θα το κάνουμε ακριβώς το ίδιο γρήγορα στο παράδειγμα των διαφανειών και μετά να πάμε να συνεχίσουμε από το σημείο ακριβώς που ήμασταν την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, στη διαφάνεια λοιπόν βλέπουμε αυτό που γίνεται πραγματικά στην υλοποίηση και όχι το σχήμα που είναι πιο εύκολο στην κατανόηση, ότι έχουμε μια κεφαλή που είναι σε συγκεκριμένο σημείο, μετακινείται συνεχώς δεξιά και αντίστοιχα υπάρχει και μια στίβα. Και η στίβα τι νόημα έχει? Έχει το νόημα αυτού που σχηματικά καταλαβαίνουμε ότι είναι το επεξεργασμένο τμήμα της εισόδου. Αυτό μπαίνει σε μια στίβα. Και γιατί μας αρκεί στίβα? Γιατί κάθε reduce είναι pop ένας αριθμός συμβόλων από την κορυφή της στίβας και push ένας άλλος αριθμός. Οπότε αυτό είναι που κάνουμε γενικά. Ας πούμε ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο είσοδος. Η στίβα δείχνει το τι έχω κάνει, μάλλον να πάω ένα βήμα πιο πριν, να είναι ακριβώς εκεί που το έχω το παράδειγμα του πίνακα. Ένα βήμα πιο πριν, ακριβώς εκεί που το έχω στο παράδειγμα του πίνακα. Όπως είπαμε, το αριστερό τμήμα από την κεφαλή δεν είναι ότι πραγματικά το ξαναγράφω, το διατηρώ σε μια στίβα και αυτό που κάνω είναι μετακινώ την κεφαλή της αναγνώρισης.
Αυτό είναι λοιπόν η διαδικασία αναγνώρισης ενός bottom-up parser. Αυτό κάνει συνεχώς. Και είχαμε φτάσει στο αυτόματο που το καθοδηγεί για το πότε να κάνει shift, πότε να κάνει reduce, πότε να βγάλει parse error. Εδώ πέρα λοιπόν αυτό το σχήμα είναι σαφές. Ότι συνεχώς όλο το παιχνίδι είναι μια εναλλαγή shift και reduce και επεξεργασία όλης της εισόδου που έχω δει μέχρι τώρα, δηλαδή οτιδήποτε είναι αριστερά της κεφαλής, το έχω δει μέχρι τώρα, ο τρόπος που το καταλαβαίνω απεικονίζεται σε μια στίβα. Είμαι σε αυτό το σημείο, πώς το έχω επεξεργαστεί εγώ οτιδήποτε έχω δει μέχρι τώρα, όσο μεγάλο κι αν είναι. Μπορεί να είναι megabyte μεγάλο. Πώς το επεξεργάζομαι, το έχω ξεζουμίσει και η κατανόησή μου, επειδή έχω αντιστρέψει παραγωγές, η όλη μου η κατανόηση απεικονίζεται πάνω στη στίβα. Ωραία. Το διαδικαστικό, το πώς χρησιμοποιούμε τη στίβα, το έχουμε. Έτσι δεν είναι? Κατανοητό. Από ένα άτομο. Από τα 60. Okay. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε με εκεί που ήμασταν. Λοιπόν, σας θυμίζω στα γρήγορα τις κορυφαίες έννοιες, τις βασικές έννοιες που μάθαμε την προηγούμενη φορά. Μάθαμε την έννοια του LR1 item και όταν το βλέπουμε αυτό πολύ γρήγορα πρέπει να αναγνωρίζουμε τι σημαίνει. Σημαίνει, έχω το κόκκινο εδώ πέρα, είμαι στη μέση της αναγνώρισης ενός κανόνα της γραμματικής. Δεν σημαίνει ότι σίγουρα αυτός θα είναι ο επόμενος κανόνας που θα αναγνωρίσω, αλλά μπορεί να είναι ο επόμενος κανόνας που θα αναγνωρίσω. Δηλαδή, έχω ένα κανόνα της γραμματικής, η κουκίδα λέει αυτό το κομμάτι το έχω δει, το έχω ήδη αφήσει στη στίβα μου, αυτό το κομμάτι θα ταιριάζει με τα κορυφαία σύμβολα της στίβας. Από εδώ και πέρα ελπίζω, αν είναι αυτός ο επόμενος κανόνας που θα αντιστρέψω, που θα κάνω reduce, ελπίζω ότι θα δω κάτι που να ταιριάζει με το β. Χρειάζεται να το δω για να μπορέσω να κάνω αυτό το reduce. Και μετά το β, τι περιμένω? Περιμένω το token A, μικρό A. Αυτό είναι το ένα σύμβολο Lukachen. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν όλο μαζί, με αυτή την ερμηνεία, ότι προσπαθώ να αντιστρέψω αυτόν τον κανόνα, έχω δει το α, τη συμβολοσυρά α, περιμένω να δω μπροστά μου τη συμβολοσυρά β, είναι ένα LR1 item. Και το ένα στο LR1 αναφέρεται στο ένα σύμβολο Lukachen, δηλαδή στο μικρό A που είναι token, είναι τερματικό. Και είχαμε πει εδώ πέρα ότι η βασική έννοια είναι η έννοια του closure. Και τι σημαίνει closure? Σημαίνει ότι κάθε φορά που η κουκίδα μου, αυτό που περιμένω να, αυτό που απεικονίζει την κατάσταση που είμαι σε σχέση με αυτόν τον κανόνα, κάθε φορά που η κουκίδα μου είναι ακριβώς αριστερά ενός μη τερματικού συμβόλου B, κεφαλαίου B, όλες οι παραγωγές, όλοι οι κανόνες που είναι τα πράγματα που μπορεί να παράξει το B, πρέπει να είναι επίσης στην κατάστασή μου. Δηλαδή, αν εγώ αυτή τη στιγμή το επόμενο που υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίσω είναι αυτός ο κανόνας που θα μου δώσει ένα A, για να το αναγνωρίσω αυτό, πρέπει να αναγνωρίσω ένα B. Άρα είναι σίγουρα μία από τις πιθανότητες ότι το επόμενο που θα αναγνωρίσω είναι κάποιος από τους κανόνες που είναι αυτά που θα παράξει ένα B. Κάποιος από τους κανόνες που έχουν B στην κεφαλή. Όλους λοιπόν τους κανόνες με B στην κεφαλή τους βάζω μέσα στην ίδια κατάσταση του αυτομάτου. Και αυτό για να το κάνουμε γρήγορα, να σας θυμίσω αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αν θέλουμε να το κάνουμε στη γραμματική τη δική μας, ας πούμε, και την οποία την είχαμε κανονικοποιήσει να έχει και ένα μη τερματικό σύμβολο κορυφής, το G. Οπότε τη σκεφτόμαστε έτσι αυτή τη γραμματική. Και ας εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο του closure στην πρώτη κατάσταση και μετά πηγαίνουμε ακριβώς εκεί που ήμασταν. Το είχαμε πει, το είχαμε εφαρμόσει αρκετές φορές. Είχαμε πει ότι εδώ πέρα ένας LR1 parser ξεκινάει από την πρώτη κατάσταση, η οποία σίγουρα περιέχει αυτό.
όταν ξεκινάει το parser, ένας parser, είναι στη φάση αναγνώρισης της παραγωγής, της μίας και μοναδικής παραγωγής του κορυφαίου μη τερματικού συμβόλου goal, G. Για να αναγνωρίσω G, πρέπει να αναγνωρίσω ένα expression στη συγκεκριμένη γραμματική. Και τι περιμένω μετά το expression, περιμένω το ειδικό σύμβολο end of file. Ωραία. Οπότε τα άλλα που είπαμε με βάση τον αλγόριθμο του closure είναι ότι εδώ πέρα, σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να έχω επίσης και τα εξής LRN items, αυτό και αυτό, γιατί η κουκίδα εδώ πέρα είναι ακριβώς αριστερά ενός μη τερματικού. Αν αυτό που προσπαθώ τώρα να αναγνωρίσω είναι E, μπορώ να αναγνωρίσω και οτιδήποτε μπορεί να παράξει το E. Άρα θα έχω αυτό και με look ahead T, τι look ahead θα βάλω εδώ, οτιδήποτε θα μου έρθει δεξιά του E. Τι θα ήταν δεξιά του E, το δολάριο, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Και αναδρομικά, εδώ η κουκίδα, σε αυτό το LRN item, είναι αριστερά ενός μη τερματικού E. Ξαναβάζω λοιπόν τους κανόνες όλους του E στη γραμματική. Γιατί τους ξαναβάζω, γιατί θα έχουν διαφορετικό look ahead. Με λίγα λόγια, από τη στιγμή που εγώ μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαι σε φάση αναγνώρισης ενός μιας πρότασης τέτοιας, το πρώτο πράγμα που θα αναγνωρίσω είναι E. Το E αυτό δεν ξέρω τι άλλο θα παράξει μέχρι να τα αναγνωρίσω εγώ. Μέχρι να τα αναγνωρίσω μπορεί να περάσω χίλια μίλια κύματα. Ό,τι και αν είναι, θα πρέπει να είναι κάποια άλλη εφαρμογή αυτών των κανόνων που μπορεί να δέσει το E. Με τι look ahead αυτή τη φορά, τι θα δω δεξιά ενός E, το συν. Αυτός λοιπόν είναι ο αλγόριθμος του closure που είπαμε. Και όπως είπαμε, αυτό εδώ είναι το αρχικό μας, η αρχική μας κατάσταση του parser. Ο parser ξεκινάει την αναγνώριση, βρισκόμενος στην αρχή της αναγνώρισης ενός E, ή της αναγνώρισης ενός E συν παρένθεση ή κλείνει παρένθεση, ή της αναγνώρισης ενός in. Και αυτό εδώ πέρα για συντομογραφία, αυτά τα δύο LRN items τα γράφουμε καθαρά για συντομογραφία έτσι. Λέμε ότι το look ahead μπορεί να είναι ή δολάριο ή συν. Αντί να επαναλαμβάνω δύο φορές LRN items με το ίδιο σώμα. Και έτσι γράψαμε την πρώτη κατάσταση της γραμματικής μας, του parser μας. Υπάρχει λοιπόν μέχρι εδώ ό,τι έχουμε κάνει ανακεφαλαίω τη προηγούμενη φορά. Υπάρχει κάτι που μας μπερδεύει ή το έχουμε. Το έχουμε. Πάμε λοιπόν να τελειώσουμε το αυτόματο της προηγούμενης φοράς. Την προηγούμενη φορά λοιπόν είχαμε φτάσει εδώ. Θα μας πάρει 5 λεπτά να το τελειώσουμε για να ξέρουμε το αυτόματό μας ολόκληρο. Είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχική κατάσταση, η οποία είναι αυτή που μόλις είχαμε γράψει και μετά είχαμε πει. Διαβάζοντας σύμβολα, τα οποία μπορεί να είναι και τερματικά και μη τερματικά, πηγαίνω σε επόμενη κατάσταση. Σημαίνει πηγαίνω σε επόμενη κατάσταση, απλά μετακινώ την κουκίδα με βάση το σύμβολο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην επόμενη κατάσταση που θα πάω, θα πρέπει να ξαναβάλω, να ξανακάνω closure πάνω εκεί. Να εφαρμόσω ξανά τον ίδιο αλγόριθμο. Είχαμε βγάλει με αυτόν τον τρόπο 2, 4, 6, 8, 9 καταστάσεις. Νομίζω μας μένουν άλλες 2-3. Πάμε λοιπόν να τις δούμε μία-μία. Είμαι σε αυτή την κατάσταση και βλέπω ένα κλείσιμο παρένθεσης. Ας σας το κάνω και λίγο πιο φαρδί, γιατί μας παίρνει από ό,τι βλέπω. Εδώ καλά είμαστε, ίσως. Νομίζω εδώ είναι το βέλτιστο. Ωραία.
Είμαι σε αυτή την κατάσταση και βλέπω ένα κλείσιμο παρένθεσης. Πηγαίνω σε μια επόμενη κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι η επόμενη κατάσταση θα έχει την εξέλιξη αυτού του πρώτου LRN item. Δηλαδή, ή βγάζει ή συν ή κλείνει παρένθεση. Εδώ έχει πάει πλέον η κεφαλή αναγνώρισης με look ahead, είτε δολάριο είτε συν. Υπάρχει κάποιο closure που μπορώ να κάνω εδώ? Δεν είναι η κουκίδα αριστερά, ακριβώς αριστερά κάποιου μη τερματικού, οπότε δεν έχω να κάνω τίποτα από closure. Έχω φτάσει λοιπόν κάπου εδώ. Αυτή την κατάσταση την έχω ξαναδεί πουθενά αλλού ή είναι καινούρια κατάσταση? Δεν την έχω ξαναδεί πουθενά αλλού. Δεν είμαι πουθενά αλλού σε καμία από τις άλλες καταστάσεις με την κουκίδα να είναι στο τέρμα αυτού του κανόνα. Με οποιοδήποτε look ahead. Οπότε δεν την έχω ξαναδεί. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη μας κατάσταση του αυτομάτου για το parsing. Τι σημαίνει αυτή η κατάσταση? Σημαίνει έχω φτάσει στο τέλος της αναγνώρισης του δεξιού τμήματος αυτού του κανόνα. Άρα, τι θα κάνει ο parser? Εδώ πέρα σε αυτή την κατάσταση θα κάνει την εξής υποσημείωση. Εάν το επόμενο σύμβολο που θα δω είναι δολάριο ή συν, reduce με look ahead δολάριο ή συν. Θα κάνω reduce. Αν είναι κάτι διαφορετικό, τι θα κάνει? Δεν θα πετάξει parse error. Parse error. Αν είναι δεξιά παρένθεση, αριστερή παρένθεση ή μπορεί να είναι και ή. Η λέξη int, οποιοδήποτε σύμβολο, τερματικό ή μη τερματικό, αν δει μπροστά, μάλλον το ή δεν μπαίνει στο look ahead, οπότε το ή το παίρνω πίσω. Δε. Για look ahead δεν το συζητάμε. Το look ahead θα είναι int, αριστερή παρένθεση, δεξιά παρένθεση. Οποιαδήποτε από αυτά τα τρία σύμβολα, εδώ πέρα πετάνε parse error. Δεν υπάρχει περίπτωση είσοδος που το έχει αυτό το σύμβολο μετά να ανήκει στη γλώσσα αυτής της γραμματικής. Με αυτά τα σύμβολα λοιπόν κάνω reduce. Τι σημαίνει reduce? Αν είναι στην κορφή της στίβας μου είναι τα σύμβολα ή συν παρένθεση ή παρένθεση, είναι αντίστροφη σειρά, αλλά έτσι κι αλλιώς όπως θέλουμε το βλέπουμε στη στίβα. Είναι 5 σύμβολα λοιπόν, τα κάνω pop και τα 5 και βάζω ένα ή. Και τι κάνω μετά? Σε ποια κατάσταση είμαι? Ας το σκεφτούμε διαισθητικά, δεν είναι αυτό που γίνεται, δεν αναφερθήκαμε πάρα πολύ σε αυτό την προηγούμενη φορά, ότι αυτό που κάνω είναι πηγαίνω και βλέπω ξανά τη στίβα μου από την αρχή, έτσι που την έχω αλλάξει πια, και κοιτάζω σε ποια κατάσταση θα με είχε πάει με τα τωρινά της δεδομένα. Και σε αυτή την κατάσταση είμαι μετά. Ή αλλιώς, δείτε το εξής. Εγώ έκανα pop 5 σύμβολα, 1, 2, 3, 4, 5. Αν πήγαινα πίσω, πού θα πήγαινα? Κάνω pop την παρένθεση, θα ήμουνα εδώ. Κάνω pop το ή, θα ήμουνα εδώ. Κάνω pop την αριστερή παρένθεση, θα ήμουν εδώ. Κάνω pop το συν, θα ήμουν εδώ. Κάνω pop και το τελευταίο ή, θα πήγαινα στην αρχή και κάνω push ένα ή. Οπότε πάω σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό είναι μια έννοια που την προηγούμενη φορά δεν της δώσαμε καμία έμφαση. Το οποίο είναι όταν κάνω το reduce, σε ποια κατάσταση πηγαίνω μετά. Αλλά διαισθητικά, όταν έχω την πολυτέλεια εγώ να μην με νοιάξει η αλγοριθμική πολυπλοκότητα, είναι πανεύκολο. Γιατί σας το είπα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είτε παίρνω όλη μου τη στίβα και την κάνω replay από την αρχή, από την πρώτη κατάσταση και κοιτάζω που καταλήγω, ή κοιτάζω να πάω πίσω. Βέβαια, το πίσω μπορεί να μην είναι μόνο σήμαντο, γιατί μπορεί να έχω έρθει σε μια κατάσταση από δύο άλλες, αλλά στη συγκεκριμένη γραμματική είναι. Οπότε στη συγκεκριμένη γραμματική το βλέπουμε εύκολα. Αν εγώ έκανα pop αυτά τα 5 σύμβολα, πάω στην αρχή, συν ένα ή, πηγαίνω εδώ. Κατανοητό? Τι διαφορά έχει το reduce με το accept? Το accept
είναι μόνο για το κορυφαίο σύμβολο της γραμματικής, το S starting ή G goal που το είχα γράψει στην άλλη πλευρά, στην άλλη διαφάνεια, και accept είναι αυτό που κάνω όταν έχω φτάσει στο τέλος της εισόδου. Όταν λέω τελείωσα το parse. Είναι και αυτό σαν reduce, αλλά δεν έχω επόμενη κατάσταση. Είναι accept. Το βλέπω αυτό, δεκτή είσοδος. Ανήκει στη γλώσσα της γραμματικής. Η έννοια λοιπόν αυτή εδώ που μόλις είπαμε είναι η έννοια που θα την πούμε go to. Το accept είναι σαν να κάνουμε push ένα S στη στίβα. Ναι, μπορεί κανείς να το δει έτσι. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εκεί πέρα με το που βλέπω αυτό, λέω κατευθείαν τελείωσε. Η στίβα μου είναι πλέον άδεια. Έχω τελειώσει. Έχω ένα σύμβολο στη στίβα, γιατί να βάλω ένα άλλο, τερματίζω. Δηλαδή, είτε μπορεί να δεις ότι βάζω το σύμβολο στη στίβα και τερματίζω μετά, ή απλά τερμάτισα. Τελείωσε, το επεξεργάστηκα όλο. Η έννοια λοιπόν του σε ποια κατάσταση πηγαίνω μετά το reduce είναι η έννοια του go to. Και στην πράξη, οι υλοποιήσεις, αυτό το έχουν βελτιστοποιήσει. Δηλαδή, ξέρουν από μία κατάσταση, όταν κάνω reduce, ποια θα είναι η επόμενη. Και πώς το ξέρουν? Γιατί ξέρουν, εδώ πώς ήρθα, πώς έφτασε η κουκίδα να είναι εδώ. Από εδώ, συν 5 shifts. Από εδώ, μάλλον, συγγνώμη, συν 5 shifts. Αυτό το ξέρει ο parser, συν το E που κάνω push, θα πήγαινα εδώ. Αυτό το έχει προϋπολογίσει, οπότε ο parser ήδη ξέρει με το που κάνει reduce να πάει σε αυτή την επόμενη κατάσταση. Accept γίνεται με, μοναδικά με lookahead δολάριο. Αυτό είναι σωστή παρατήρηση του Αναστάση. Accept δεν μπορώ να κάνω με άλλο lookahead. Το accept είναι έχω επεξεργαστεί όλη την είσοδο. Οπότε το lookahead είναι σίγουρα το δολάριο. Αν δω ότι, αν είμαι σε, μπορεί να υπάρχουν πολλές accepting καταστάσεις. Αν είμαι σε accepting κατάσταση και δω ότι το επόμενο είναι το δολάριο, δηλαδή ότι αντιστρέφω την κορυφαία, μοναδική κορυφαία παραγωγή, κορυφαίο κανόνα της γραμματικής, τότε έχω τελειώσει την αναγνώριση. Ωραία. Και ας πούμε τώρα να πάμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία μας των καταστάσεων. Από εδώ λοιπόν η επόμενη κατάσταση είπαμε είναι αυτή εδώ με reduce. Έχουμε και κάποιες άλλες εκκρεμότητες. Τι γίνεται από εδώ όταν δω int και τι γίνεται από εδώ όταν δω e. Ας πάρουμε πρώτα το int. Φαίνεται πιο εύκολο. Βλέπω αυτό το σύμβολο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απλά προχωράω την κεφαλή. Και φτάνω εδώ. Αυτό εδώ μας λέει κάτι, αυτή η κατάσταση. Μήπως την έχουμε ξαναδεί κάπου? Την έχουμε δει... Α, είναι κάτω αριστερά, δεν είναι? Πολύ σωστά, κάτω αριστερά. Άρα βλέπουμε ότι εδώ πέρα κάποιες καταστάσεις μπορεί να τις έχουμε ξαναδεί. Άρα, αυτό μόνο που θα κάνω είναι να τη συνδέσω. Φυσικά πρέπει να την παράξω για να ξέρω την πανομοιότυπη με άλλη. Με int, λοιπόν, πηγαίνω απλά σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Και ελπίζω να άφησα αρκετό χώρο, νομίζω άφησα αρκετό χώρο για την εύκολη επόμενη, για το τι γίνεται εδώ πέρα όταν δω e. Όταν δω e, προχωράνε, περπατάνε και τα δύο πρώτα LRN items. Δηλαδή προχωράω την κουκίδα και στο πρώτο και στο δεύτερο. Αλλά ευτυχώς δεν έχει άλλο closure, δεν είναι η κουκίδα, δεν καταλήγει η κουκίδα ακριβώς αριστερά ενός μη τερματικού, οπότε είναι μια μικρή, δεν είναι μια τεράστια κατάσταση και αυτή, οπότε ας τη γράψουμε. E παράγει E συν παρένθεση E κουκίδα παρένθεση με lookahead παρένθεση ή συν. Αυτό είναι το περπάτημα του πρώτου LRN item.
Και του δεύτερου είναι η παράγει η κουκίδα μετά. Συν παρένθεση αριστερή ή κλείσιμο παρένθεσης με αντίστοιχα Λούκα Χέντ παρένθεση ή συν. Η κατάσταση αυτή είναι κλειστή, δεν έχει closure. Νάτι. Και πρέπει μετά να αναρωτηθούμε βέβαια και τι κάνει αυτή η κατάσταση όταν δει επόμενα σύμβολα, όταν δει παρένθεση ή συν. Αυτή η κατάσταση έχει ενδιαφέρον αν την έχουμε ξαναπαράξει, το ερώτημα. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτή εδώ, αλλά δεν είναι ίδια. Έχει διαφορετικά Λούκα Χέντ. Οπότε αυτό που θα δούμε είναι ότι σε έναν LR1 parser αυτή είναι διαφορετική κατάσταση. Ένας LA-LR1 parser, για να σας δώσω πρόγευση για αυτά που θα πούμε μετά το διάλειμμα, ένας parser πρακτικός, σαν το Java Cup, αυτές τις δύο με κάποιον τρόπο θα τις μίξει, γιατί σου λέει μοιάζουν πάρα πολύ αυτές οι δύο. Μήπως μπορώ να χάσω λίγο ικανότητα, να μην είναι τόσο σωστός στο parsing γραμματικών, αλλά αυτές τις δύο κάπως να τις μίξω. Έχει κάποια σημασία από το δεύτερο άτομο, μόνο έχει ίδια Λούκα Χέντ με το αντίστοιχο, δεν κατάλαβα. Δεν έχει κάποια σημασία αυτό, όχι. Αυτές οι δύο καταστάσεις είναι διαφορετικές σύμφωνα με τον αλγόριθμο του LR1. Και θα δούμε μετά ότι για το LA-LR1 θα σμίξουν. Οι καταστάσεις που έχουν ίδια σώματα, αν εξαιρέσουμε το Λούκα Χέντ, θα σμίξουν για οικονομία υλοποίησης. Αλλά θα χάσουμε κάτι από την εκφραστικότητα. Λοιπόν, για να τελειώσουμε λοιπόν το αυτόματο εδώ πέρα, τι σύμβολα μπορεί να δεχθεί σε αυτή την κατάσταση, που είναι η τελευταία που δεν έχουμε επεξεργαστεί, είτε δεξιά παρένθεση, είτε συν. Με δεξιά παρένθεση θα πάει στο τέλος αυτής της αναγνώρισης με δεξιά παρένθεση ή συν. Την έχουμε δει αυτή την κατάσταση? Δεν την έχουμε δει. Α, ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα ακριβώς. Νόμιζα ότι είχαμε 11 καταστάσεις, έχουμε 12. Δεν θυμόμουν σωστά. Οπότε έτσι που το ζωγράφισα αυτή τη στιγμή, δεν είναι το καλύτερο. Λοιπόν, έχω την πολυτέλεια. Να μετακινήσω. Με ή λοιπόν πήγαμε σε αυτή την κατάσταση, ήταν αυτή που την είχα πριν εδώ. Και ας το ξαναγράψω λίγο το αυτόματό μου, να φαίνονται τα βελάκια λίγο πιο καλά. Εδώ πάω με int, από ό,τι είπαμε. Και εδώ πέρα, με παρένθεση, με δεξιά παρένθεση, πηγαίνω σε μια κατάσταση η οποία κάνει reduce. Είναι στο τέλος της. Ισχύει το ότι αυτή δεν την έχουμε ξαναδεί, έτσι δεν είναι? Δεν μου διέφυγε κάπου. Ναι, δεν την έχουμε ξαναδεί. Αυτό είναι λοιπόν η δεξιά παρένθεση και με το συν. Εδώ πηγαίνω σε μια κατάσταση που έχει την κουκίδα ακριβώς δεξιά του συν, αριστερά της παρένθεσης, και περιμένω Λούκα Χέντ παρένθεση και συν. Αυτή την έχουμε δει. Με συν πάει ακριβώς αριστερά. Αυτή είναι η κατάσταση που πάει με το συν. Με συν περπατάει μόνο το δεύτερο LR1 item και περπατάει και φτάνει ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Ίδιο Λούκα Χέντ, ίδια όλα. Και τα κλείσαμε όλα. Αυτό που δεν έχω κάνει είναι να βάλω εδώ reduce on παρένθεση ή συν. Και αυτός είναι ο LR1 parser για αυτή τη γραμματική.
Αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς τη δουλειά κάνει ένα SLR, ένα parser generator. Δηλαδή, παίρνει τη γραμματική με αυτούς τους αλγορίθμους, με τον αλγόριθμο του closure και της εξερεύνησης νέων καταστάσεων, αν πάρω ένα, πάρω ένα σύμβολο, τερματικό ή μη τερματικό, και προχωρήσω την κουκίδα, την κεφαλή μου δηλαδή, ένα βήμα, ποια θα είναι η επόμενη κατάσταση, μέχρι να μην υπάρχουν άλλες επόμενες καταστάσεις, να τις εξαντλήσω όλες, αυτό είναι η δημιουργία του LRNA parser. Μπορώ να δημιουργήσω LRNA parser και να μην έχει καμία ασάφεια σε σχέση με το πότε θα κάνει shift και πότε reduce. Τότε λέμε ότι η γραμματική μου είναι LRNA. Είναι καθαρά μηχανιστικός ο ορισμός του πότε μια γραμματική είναι LRNA, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά. Και με αυτό εδώ λοιπόν κλείσαμε τον parser μας, είπαμε 12 καταστάσεις. Ας το επιβεβαιώσουμε και από τη διαφάνεια, αν και είμαι αρκετά σίγουρος, ότι εδώ πέρα θα μας βγάλει ένα αυτόματο, κάπου θα λέει 12, δεν τις έχει όλες η διαφάνεια, αλλά κάπου έχει, που είναι, έχει τις πρώτες η διαφάνεια και εδώ πέρα φαίνεται ότι είναι, αυτό είναι το αυτόματό μας με τις καταστάσεις αριθμητικά, από 0 έως 11. Και τώρα ας κάνουμε το διαλυματάκι μας και ας γυρίσουμε να το δούμε λιγάκι αυτό πώς ακριβώς θα δουλέψει για να το θυμηθούμε και τώρα μετά να συνεχίσουμε τι σημαίνει shift-reduce conflict, τι σημαίνει reduce-reduce και ποια είναι αυτή η βελτιστοποίηση που σας είπα ότι κάνουν τα πρακτικά εργαλεία ώστε να σμίγουν κάποιες καταστάσεις που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Οπότε διάλειμμα και συνεχίζουμε μια ιδέα μετά τις 4:20. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις σε αυτά που είπαμε ή σε κάτι σχετικό. Είμαστε όλοι πίσω για να δω μερικές επιβεβαιώσεις στο chat. Ωραία. Στο chat ή σε thumbs up. Μια χαρά και τα δύο. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αν το προσέξατε, αλλά σήμερα με τη σημερινή διάλεξη ολοκληρώνεται το μισό εξάμηνα. Δηλαδή από τις 13 εβδομάδες του εξαμήνου είμαστε ακριβώς στις 6.30. Είμαστε στην 7η εβδομάδα, στα μισά. Έχουμε χάσει βέβαια μια Δευτέρα, αλλά χοντρικά, αν πάρει κανείς ότι η αρχή είναι πάντα πιο δύσκολη, είμαστε στα μισά του εξαμήνου. Βέβαια, από άποψη εργασιών σας έχετε μπροστά το μεγαλύτερο φόρτο, αλλά αν τελειώσει η πρώτη αισίως, νομίζω ότι θα είναι αίσια και όλα τα υπόλοιπα. Πράγματι, περνάει ο καιρός γρήγορα, χωρίς να το, πριν το καταλάβουμε καλά-καλά, θα είναι καλοκαίρι. Και από κοντά δεν νομίζω να βρεθούμε, εκτός ίσως από την τελική εξέταση. Αλλά ναι, είμαστε πραγματικά στην 7η εβδομάδα του εξαμήνου. Βέβαια υπάρχει και το Πάσχα επίσης, που θα τρενάρει και λίγο κάποια πράγματα. Λοιπόν, ερωτήσεις έχουμε. Όχι. Είμαστε λοιπόν όλοι καλά. Ελπίζω ακόμα για φυσική εξέταση για το μάθημα. Να δούμε. Είμαστε λοιπόν καλά. Είδαμε το βασικό αλγόριθμο δημιουργίας ενός LRNA parser. Είδαμε τις βασικές έννοιες, την έννοια των LRNA items, την έννοια του πού είναι το lookahead, πού χρησιμεύει. Μηχανιστικά, για να ανακεφαλαιώσουμε, ας πούμε ότι έχω το αυτόματό μου εδώ, έτσι που το είδαμε πριν, αν θέλω να κοιτάξω την επεξεργασία του, νομίζω ότι έχουμε όλοι μία εικόνα για το πώς επεξεργάζεται το αυτόματο την είσοδο, αλλά ας το δούμε λιγάκι. Και ενώ τρέχει, το αυτόματο αυτό εδώ πέρα είναι αντίστοιχο ακριβώς, απλά δεν έχουν ίδια ρύθμιση εδώ
καταστάσεις. Αν θέλουμε, τους βάζουμε αρρύθμιση, η αρχική είναι 0, η 1 είναι αυτή εδώ, η 2 είναι αυτή εδώ, η 3 κλπ. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν το αυτόματο όταν επεξεργάζεται μια είσοδο? Ας πούμε ότι έχουμε την κλασική μας είσοδο κάπως έτσι, όπως έχουμε καταλάβει, απλά ξεκινάει από μια αρχική κατάσταση, διαβάζει σύμβολα, κάνει shift αρχικά, μετακινεί δηλαδή την κεφαλή και πηγαίνει σε μια άλλη κατάσταση. Σε ποια κατάσταση πάει με ένα shift? Από τη 0 στην 1, με shift to int. Αντίστοιχα, όταν κάνει reduce, είπαμε ότι στη συνέχεια ξέρει ποια είναι η επόμενη του κατάσταση και αυτή η επόμενη κατάσταση είναι ισοδύναμη με το να κάνει pop όλα τα σύμβολα, πηγαίνοντας πίσω από εκεί που ήρθε δηλαδή, κάνοντας pop όλα τα σύμβολα από τη στίβα και βάζοντας push το επόμενο. Δηλαδή, με το pop αυτό εδώ πέρα, το int, με το reduce αυτό εδώ πέρα, που παίρνει το int και το κάνει e, εκεί που ήταν πριν, στην κατάσταση 1, τώρα θα πάει στην κατάσταση 2. Είναι ισοδύναμο με το να παίρνει όλη τη στίβα, όλη την κατάσταση αριστερά της κεφαλής και να την ξαναπαίζει, να την κάνει replay από την αρχική κατάσταση. Οπότε έχει φτάσει στο E. Στη συνέχεια, εδώ πέρα, στο παράδειγμά μας, κάνει shift 3 τερματικά σύμβολα, το συν, την αριστερή παρένθεση και το int. Έχει φτάσει στην κατάσταση 5. Μάλλον. Δεν τη δείχνει την κατάσταση, όπως το κάνω έτσι. Έχει φτάσει στην κατάσταση 5. Θα κάνει reduce στην κατάσταση 5 το int, να το αντιστρέψει σε e. Τι σημαίνει αυτό? Πάει ένα βήμα πίσω, στην κατάσταση 4, ένα βήμα μπροστά, στην κατάσταση 6, μετά από αυτό το reduce. Τα κάνει όλα αυτά, κάνει βήματα πίσω και μπροστά? Όχι. Έχει προϋπολογίσει ότι όταν είμαι στην κατάσταση 5 και κάνω reduce, το go to μου, η επόμενη μου κατάσταση θα είναι η 6 και πηγαίνει απευθείας στην 6. Είναι λοιπόν στην κατάσταση 6, κάνει shift δεξιά παρένθεση, πηγαίνει στην 7. Η 7 εδώ πέρα, η κατάσταση 7 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει είτε accept όταν the end of file, είτε reduce. Βλέποντας επόμενο σύμβολο, το syn κάνει reduce, το οποίο σημαίνει ότι βγάζει όλα αυτά τα 5 και βάζει ένα e μέσα και βρίσκεται στην κατάσταση 2. Και συνεχίζει, μάλλον 2, σωστά. Ναι, 2. Βλέπει μπροστά συν και αριστερή παρένθεση και int, ξαναπηγαίνει στην κατάσταση 5. Ξανακάνει reduce αυτό το int, πηγαίνει στην κατάσταση 6. Βλέπει τη δεξιά παρένθεση, πηγαίνει στην κατάσταση 7 και αυτή τη στιγμή βλέπει μπροστά το end of file και κάνει accept. Αυτή λοιπόν είναι η επεξεργασία του parser, του αυτομάτου με αυτές εδώ τις καταστάσεις, μαζί με τη στίβα, είναι ένα αυτόματο με στίβα. Οι καταστάσεις μας λένε κάθε φορά πότε βάζω κάτι στη στίβα, πότε βγάζω και ποια είναι η επόμενή μου κατάσταση. Αυτή λοιπόν είναι η επεξεργασία του LR1 parser σε αυτή την είσοδο. Έχουμε ερωτήσεις εδώ πέρα? Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στην κατάσταση 7, γιατί κάνουμε reduce και με το end of file, αλλά κάνουμε και accept? Εμείς στην κατάσταση 7, δηλαδή, έχουμε γράψει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εκεί που κλείνουμε εμείς, έχουμε γράψει accept. Εδώ. Δεν έχει βγει. Ποια είναι? Δεν είναι σωστό αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς λέει, αλλά δεν συνάδει με το δικό μας αυτόματο. Δεν υπάρχει εδώ πέρα κάπου που εμείς κάνουμε accept. Δεν υπάρχει σύγχυση μεταξύ accept και reduce. Αυτό θα ήταν reduce-reduce conflict. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι λάθος. Το accept εδώ ισχύει για το δολάριο, το reduce δεν ισχύει για το δολάριο. Ας δούμε ποια είναι η κατάσταση 7.
Λοιπόν, η κατάσταση 7. Α, λοιπόν, έχει βγει η γραμματική λίγο διαφορετικά. Εμείς τη βγάλαμε εδώ τη γραμματική κανονικοποιημένη, βάζοντας ένα σύμβολο S. Ενώ εδώ έχει μία ασάφεια, έτσι που βγήκε, μάλλον βγήκε στη διαφάνεια, χωρίς κορυφαίο σύμβολο S. Για να δούμε πώς είχε βγει αρχικά. Α, έχει S. Δεν ισχύει πάντως αυτό στην κατάσταση 7. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο πράγματα που θα κάνει με το δολάριο, και reduce και accept. Δηλαδή, το reduce που θα κάνει με το δολάριο θα πρέπει να είναι το reduce του S, όχι το reduce του E. Οπότε αυτό εδώ πέρα δεν θα το έγραφα έτσι ακριβώς όπως φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια. Και βλέπουμε και στη δικιά μας γραμματική ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια ασάφεια. Το reduce του E γίνεται σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Αν είμαι εδώ, είτε κάνω accept με δολάριο, εδώ, αυτό εδώ πέρα που κάνω, άμα είμαι σε κατάσταση να κάνω accept με δολάριο, δεν έχω να κάνω reduce του E. Μόνο παραπέρα shift έχω να κάνω. Okay. Λοιπόν, οπότε, αυτή είναι η επεξεργασία του parser μας. Καταλαβαίνουμε τώρα όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στο παρελθόν. Πρώτα απ' όλα, ο parser είναι, νομίζω, τετριμένο να καταλάβετε ότι μπορεί να αναπαρασταθεί, όπως οποιοδήποτε αυτόματο μπορεί να παρασταθεί με ένα πίνακα, όπου ο πίνακας θα μας πει ποια θα είναι η επόμενη μας πράξη. Δεν θα δώσουμε λεπτομέρεια σε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε πίνακες για action, πότε κάνω shift, πότε κάνω reduce, accept και πότε κάνω parse error. Και αντίστοιχα για το go to, που είναι η επόμενη κατάσταση. Και ο αλγόριθμος, έτσι που τον έχουμε κάνει συστηματικά, νομίζω τον καταλαβαίνετε, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο εδώ πέρα που κοιτάζουμε όταν το βάλουμε σε μορφή ψευδοκώδικα. Αυτό που πραγματικά λοιπόν αξίζει δεν είναι να συζητήσουμε το πώς θα μπει ο parser, πώς θα μπει ο πίνακας, γιατί αυτό δεν θα το κάνετε ποτέ με το χέρι, αλλά να καταλάβουμε λίγο την ουσία των shift reduce και των reduce reduce conflict. Νομίζω ότι εκεί. Α, ωραία. Κάποιος λέει στη διαφάνεια αυτή ότι το accept εδώ πάει εδώ πάνω. Αυτό είναι. Σωστά τα έχει διαφάνεια, αλλά αυτό το accept πάει εδώ πάνω. Ναι. Αυτή η υποσημείωση accept αναφέρεται στην κατάσταση 2, όχι στην κατάσταση 7. Και ταιριάζει αυτό και με το δικό μας parser. Η 2 είναι η κατάσταση που πάω από την αρχική με E. Εδώ κάνω accept με δολάριο. Ωραία. Τέλεια. Πίσω. Shift reduce conflict. Το έχετε δει μπροστά σας, είμαι σίγουρος. Δηλαδή, όποιοι έχετε παίξει με το Java Cup, έστω και λίγο, είναι πολύ ισχυρό εργαλείο. Γράφουμε τις γραμματικές σχεδόν έτσι που μας έρχονται στο κεφάλι. Όχι ακριβώς, αλλά σίγουρα με πολύ λιγότερους μετασχηματισμούς από ό,τι χρειαζόμασταν για να κάνουμε μια γραμματική LL1. Σκεφτείτε ότι τη γραμματική για να κάνετε LL1 στο πρώτο μέρος της άσκησης, με 4 κανόνες, ότι χρειάζεται να καταναλώσετε προσπάθεια. Σκεφτείτε μια γραμματική που την έγραψα για μια πλούσια γλώσσα που θα έχει κάποιους εκατοντάδες κανόνες. Τι δυσκολία μπορεί να έχει. Οπότε οι LR parsers είναι πολύ πιο φιλικοί, αλλά μας βγάζουν κάποια warnings τα οποία είναι λίγο δύσκολα. Μπορούμε να τα ξεπεράσουμε με το κατάλληλο flag σε όλα τα εργαλεία. Μπορείς να του πεις αγνόησε το warning. Εγώ το έχω κοιτάξει και γίνεται το σωστό. Τι είναι αυτό το σωστό, π.χ. Αυτό που κάνει ο parser default σε shift reduce conflict είναι shift. Αν μας βολεύει αυτό, εξαρτάται. Τι είναι λοιπόν ένα shift reduce conflict? Όταν έχω μία κατάσταση η οποία έχει δύο διαφορετικά LR1 items, το ένα από τα οποία είναι σε φάση να κάνει reduce, δηλαδή έχουμε αναγνωρίσει όλο το δεξί τμήμα του κανόνα και περιμένω ένα look ahead σύμβολο A μικρό, ενώ το άλλο είναι ακόμα σε φάση να κάνει shift και το σύμβολο του shift είναι το A μικρό, αυτό είναι shift reduce conflict. Δεν ξέρει ο parser αν το επόμενο πράγμα που θα πρέπει να κάνει θα είναι shift, δηλαδή να πάρει την κεφαλή και να πάει σε μια κατάσταση όπου το αντίστοιχο LR1 item είναι η κουκίδα ακριβώς δεξιά του A μικρό, ή να κάνει reduce. Και η επόμενη κατάσταση να είναι το go-to της τωρινής, με βάση το reduce αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα ζητήματα γραμματικών. Πώς αντιμετωπίζεται? Η πρώτη αντιμετώπιση του shift-reduce conflict είναι όταν έχω προτεραιότητα τελεστών.
Δηλαδή, αυτά τα σχόλια που είδατε και στο φροντιστήριο που βάζουμε στον parser και μιλάμε για precedence και associativity, για προτεραιότητα και προσετεριστικότητα τελεστών, επιλύουν ακριβώς αυτά τα διλήμματα. Τι για παράδειγμα? Για παράδειγμα, το ότι εγώ όταν έχω ένα τελεστή με μεγαλύτερη προτεραιότητα δεξιά, αν αυτό το επόμενο που θα δω είναι τελεστής με μεγαλύτερη προτεραιότητα, τι προτιμάω να κάνω? Shift ή reduce? Shift. Το επόμενο reduction θα πρέπει να περιέχει τη φράση που έχει τον τελεστή με μεγαλύτερη προτεραιότητα. Μάλλον, θα πάω σωστά. Για κάτσε να το σκεφτούμε λίγο. Μην το πούμε λάθος. Ας σκεφτούμε κάποια φανταστική κατάσταση, η οποία είναι π.χ. ως εξής. 3 συν 5 επί 8. Και έχω μια γραμματική, η οποία μου λέει expr παράγει expr συν expr ή expr επί expr. Ή num. Ωραία. Και πώς το επεξεργαζόμαστε αυτό? Το επεξεργαζόμαστε λέγοντας αρχικά. Αυτό είναι num από μόνο του, οπότε βασικά το βλέπουμε σαν num συν num επί num. Εδώ πέρα έχω το συν. Εδώ πέρα, συγγνώμη, θα το κάνω reduce σε expr, οπότε θα έχω expr. Μάλλον δεν άλλαξα τίποτα εδώ πέρα. Ας κάνω πραγματικά την επόμενη παραγωγή, την επόμενη αντιστροφή κανόνα και να δείξω την κατάσταση που πραγματικά είμαι. Είμαι σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Έχω τη δυνατότητα να κάνω reduce αυτό εδώ ή shift. Ή reduce, λοιπόν, τον κανόνα 1 ή shift, έτσι ώστε το επόμενο που θα αναγνωρίσω είναι ο κανόνας 2. Όταν εγώ δώσω ότι η προτεραιότητα του πολλαπλασιασμού είναι μεγαλύτερη από τις πρόσθεσεις, αυτό που λέω ουσιαστικά στον parser είναι ότι στη συγκεκριμένη κατάσταση το σωστό είναι το shift. Πρώτα θα λάβεις υπόψη σου όλο αυτό σαν έναν expert και μετά αυτό. Αυτή εδώ η γραμματική που ήταν ambiguous, όχι δεν ήταν ελελένα ή ελαρένα, από μόνη της είναι ambiguous. Είναι μια γραμματική η οποία έχει πολύ κακές ιδιότητες. Όταν της προσθέσω την έξτρα γνώση, η οποία είναι εντελώς διαστητική για μας σαν ανθρώπους, ότι η προτεραιότητα πάει πρώτα πολλαπλασιασμός και μετά πρόσθεση, η γραμματική επεξεργάζεται με αυτόματο εργαλείο μια χαρά. Γιατί απλούστατα το conflict της γραμματικής αναλύεται σε shift-reduce conflict και με πολύ απλό annotation που δίνω προτεραιότητα, δίνω στον parser να καταλάβει ποιο είναι το σωστό. Κατανοητό αυτό? Ας δούμε λοιπόν και ένα άλλο παράδειγμα μιας ambiguous γραμματικής. Της πρωτοτυπικής ambiguous γραμματικής που είπαμε, της πρωτοτυπικής διτής γραμματικής. Τι είπαμε ότι είναι πολύ κλασικό παράδειγμα διτής γραμματικής? Το if then else. Έχω λοιπόν την περίπτωση του dangling else, έχω την περίπτωση των if που έχουν ή δεν έχουν else και όπως είπαμε αυτή είναι μια γραμματική διτή, γιατί όταν δω
ένα if, μάλλον δύο if, if κάτι, if κάτι, else, δεν μου λέει τίποτα στη γραμματική αυτή, το αν το else θα πάει στο μέσα if ή στο έξω. Εμείς το έχουμε μάθει από το πρώτο έτος ότι πρέπει να πάει στο μέσα, γιατί αυθαίρετη σύμβαση. Κάποιος το έβγαλε, κάποτε, πριν από 50 χρόνια, όταν σχεδιάσαν κάποιες από τις πρώτες γλώσσες που επηρέασαν όλες τις άλλες, κάποιος αποφάσισε ότι το else πηγαίνει στο εσωτερό if. Λοιπόν, τι έχουμε, τι θα γίνει εδώ πέρα, πώς απεικονίζεται αυτό το conflict μέσα στη γραμματική, μέσα σε ένα parser LRN. Απεικονίζεται με ένα shift reduce conflict πάλι, το οποίο μέσα σε μία κατάσταση θα έχω LRN items που θα λένε είτε κάνω ένα reduce, είτε καταναλώνω και το else και κάνω ένα shift. Αυτό λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, ποιο είναι το σωστό με βάση τη στρατηγική που θέλουμε. Το shift ή το reduce. Το shift. Το βλέπουμε όλοι ότι το σωστό είναι το shift. Όταν δω μπροστά else. Όταν δω μπροστά else, θέλω το else clause να πάει με το τελευταίο if. Άρα δεν θέλω αυτό εδώ πέρα να θεωρήσω ότι έχω τελειώσει την επεξεργασία του if. Θέλω να προχωρήσω να βάλω και άλλα σύμβολα και να ταιριάξω αυτό το κανόνα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, μας έρχεται πολύ βολικό το default των εργαλείων και το default των εργαλείων, αυτό που κάνει το εργαλείο σε κάθε shift reduce conflict, αν δεν του πω κάτι άλλο, είναι shift. Οπότε αν εγώ του πω του εργαλείου προχώρα και βγάλε μου parser ακόμα και αν δεις shift reduce conflict και θα τα κοιτάξω εγώ τα warnings μετά και μου δεν δώσει προειδοποίηση ότι έχεις το μόνο σου πρόβλημα είναι ότι έχεις shift reduce conflict σε αυτή την κατάσταση με το else. Εγώ ξέροντας ότι το εργαλείο θα κάνει shift λέω μια χαρά. Ο parser μου είναι σωστός, κάνει το σωστό ακόμα παρόλο που έχει shift reduce conflict. Γιατί αυτό που θα γίνει είναι το shift, που είναι το σωστό. Είναι η ερμηνεία που θέλω να δώσω. Κατανοητό? Θέλω μια επιβεβαίωση κάπου. Ωραιότατα. Πήρα μερικές επιβεβαιώσεις, τέλος πάντων. Το επόμενο... Λοιπόν, αυτό το κάναμε ήδη νομίζω, πολύ παρόμοιο ήταν με το δικό μας, δεν το θυμόμουν ότι είχαμε, αλλά πολύ παρόμοιο είναι. Και είπαμε ότι αυτό γίνεται με προτεραιότητα. Αντίστοιχα πράγματα γίνονται και με το associativity, με την προσετεριστικότητα. Η προσετεριστικότητα είναι κάτι σαν προτεραιότητα μεταξύ ενός τελεστή και του εαυτού του. Δηλαδή, εγώ τα διαβάζω από αριστερά ή από δεξιά. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν δύο annotations που μπορούμε να βάλουμε, το ένα είναι το precedence και το άλλο το associativity. Associativity left-right για κάθε τελεστή σημαίνει εάν όταν δω σειρά από τελεστές, όταν δω κάτι, συν κάτι, συν κάτι, αν θα πρέπει να τα διαβάσω από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά. Πώς θα τα ομαδοποιήσω. Για την πρόσθεση ακεραίων ή πραγματικών αριθμών, δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί η πρόσθεση είναι προσετεριστική πράξη, το οποίο σημαίνει ότι είτε πάρω προσετεριστικότητα αριστερά είτε δεξιά, θα μου δώσει το ίδιο αποτέλεσμα. Για την αφαίρεση και τη διαίρεση έχω πρόβλημα. Και το έχετε ήδη ανακαλύψει όλο αυτό. Έχουν ήδη αρχίσει συζητήσεις στο πιάτσα για το τι γίνεται με το 5-3-4, π.χ. 5-3-4 είναι 5-3-4. Και όχι 5-3-4. Η αφαίρεση δηλαδή είναι αριστερά προσετεριστική. Στην περίπτωση μιας γραμματικής, αυτό εδώ εκφράζεται με shift reduce conflict πάλι. Το associativity. Εδώ η σωστή πράξη είναι το reduce. Και όχι το shift. Αν βγάλετε shift reduce conflict στην αφαίρεση λοιπόν, εδώ δεν μπορείτε να το αφήσετε, να αφήσετε τον parser να κάνει αυτό που θα έκανε έτσι κι αλλιώς.
πρέπει να του πείτε ότι η αφαίρεση έχει αριστερή προσετεριστικότητα. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα reduce-reduce conflicts. Αντίστοιχα με τα shift-reduce, αρκετά πιο σπάνια και συνήθως ενδεικτικά πιο σοβαρών προβλημάτων στη γραμματική, είναι τα reduce-reduce conflicts. Δηλαδή, εάν είμαι σε μια κατάσταση του parser που έχω δύο LRN items που και τα δύο υποδηλώνουν reduce, με το ίδιο look-ahead, είπαμε το look-ahead, ο βασικός του ρόλος είναι να αποσαφηνίσει τα reduces. Μέχρι να φτάσει η κουκίδα στο τέλος ενός LRN item, στο τέλος του σώματος ενός LRN item, το look-ahead είναι ψιλοάχρηστο. Όταν φτάσει η κουκίδα στο τέλος, είναι η μόνη καθοδήγηση που έχω για να ξέρω αν η σωστή επόμενη πράξη είναι αυτό το reduce ή κάτι άλλο. Αν λοιπόν έχω δύο πιθανά reduces και τα δύο με το ίδιο look-ahead, έχω πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα λέγεται reduce-reduce conflict. Έχω δύο πιθανά reduction που μπορώ να κάνω. Δύο κανόνες που μπορεί να αντιστρέψω. Ποιον από τους δύο. Συνήθως εδώ πέρα, αυτό λέει ότι πρέπει να μετασχηματίσω τη γραμματική με κάποιο τρόπο. Δεν θα το δεχθώ έτσι αβίαστα. Όταν έχω reduce-reduce conflict, είναι κάτι που αξίζει την προσοχή μου. Σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο parser μου δεν θα βγάλει σωστά αποτελέσματα. Τώρα θα μου πείτε, η άσκηση έχει προθεσμία σε μερικές ώρες και εμένα μου δουλεύουν όλα, εκτός από το ότι ο parser μου βγάζει ένα reduce-reduce conflict, το οποίο μπορώ να τον καθοδηγήσω να τα αγνοήσει ο parser generator. Τι γίνεται, να μην την παραδώσω? Να σας πω. Ξαρτάται. Αν σας δουλεύει στα περισσότερα παραδείγματα, θα χάσετε κάτι σε όσα παραδείγματα οι βοηθοί μπορέσουν να τεστάρουν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν κοιτάζουμε να δούμε πρακτικά τι επίπτωση θα έχει αυτό. Αυτό που κοιτάζουμε είναι ότι το reduce-reduce conflict γενικά σε μια γραμματική είναι συνήθως σοβαρό λάθος. Τις περισσότερες περιπτώσεις υποδηλώνει ambiguity, υποδηλώνει ότι η γραμματική είναι δυτή και είναι κάτι το οποίο το καλύτερο είναι να το εξαλείψουμε, να μην το αφήσουμε στη γραμματική μας. Λοιπόν, οπότε, εδώ πέρα έχουμε, εντάξει, ας βάλουμε την τεχνητή γραμματική ίσα για να το δούμε, αν και το έχετε δει μπροστά σας και είστε πιο πρακτικές γραμματικές. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν μια γραμματική η οποία εκφράζει, περιγράφει μια ακολουθία από ονόματα, από identifiers, και η γραμματική μας έχει ένα κανόνα S, παράγει τίποτα, ή identifier, ή identifier ακολουθούμενο από S. Έτσι που την έχω γράψει αυτή τη στιγμή τη γραμματική, είναι 100% ambiguous. Σε κάθε περίπτωση, εμάς δεν μας νοιάζει αν είναι ambiguous ή όχι, δεν μας νοιάζει το θεωρητικό, μας νοιάζει πώς μεταφράζεται αυτό εδώ σε όρους που καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, υπάρχει ερώτηση, κάνω μια σύντομη παύση, που λέει ο Λεωνίδας Παναγιώτης, δηλαδή μπορούμε να παραδώσουμε shift-reduce conflicts εφόσον ορίσουμε default στρατηγική? Φυσικά. Αν ο parser κάνει το σωστό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν εσείς τα έχετε δει τα shift-reduce conflicts και δείτε ότι ο parser κάνει το σωστό, δεν σας νοιάζει καθόλου. Παραδώστε με shift-reduce conflicts, αν γίνεται το σωστό. Από τη στιγμή που βγαίνει parser, αν βγαίνει parser με τα κατάλληλα flags και ο parser αυτός κάνει σωστό παρσάρισμα, δεν μας νοιάζει καθόλου το τι θα βγει από warnings. Αυτό που έγραψε ο Θανάσης δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Γραμματική για reduce-reduce conflict, φαντάζομαι. Num βγάζει digit. Ας το δούμε μήπως και μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε στα γρήγορα, αν και δεν έχω και την πλήρη εμπιστοσύνη. Ας κάνουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα από τη διαφάνεια. Num παράγει digit ή digit ακολουθούμενο από num. Ωραία. Ένα ή παραπάνω digits δηλαδή. Και αυτό αντί για num να το γράψω n, να φαίνεται ότι είναι μη τερματικό. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι μια γραμματική η οποία κάνει βασικά τη δουλειά που συνήθως θα την κάναμε με κανονικές εκφράσεις, θα την κάναμε στο lexer και όχι στον parser. Αλλά εδώ πέρα να δούμε αν η γραμματική έχει reduce-reduce conflict.
Λοιπόν, οπότε σε κάποιο σημείο περιμένουμε ότι θα έχουμε μία κατάσταση η οποία θα είναι έτσι. Με τι look ahead το βλέπουμε. Πώς το έχει σκεφτεί η Θανάση. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος αυτής της παραγωγής. Όχι, δεν είναι αυτή. Δεν έχει reduce-reduce conflict που να βλέπω αυτή τη στιγμή. Όχι, για shift-reduce βλέπω. Το reduce-reduce αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν το βλέπω. Ναι. Το κενό είναι που μας το κάνει εδώ πέρα σε αυτή τη γραμματική διαφάνεια. Νομίζω ότι η γραμματική που έγραψε ο Θανάσης στο chat, ότι δεν έχει reduce-reduce conflict, έχει μόνο shift-reduce. Δεν την έχω επεξεργαστεί πλήρως, αλλά αυτή είναι η πρώτη μου άποψη. Εδώ το κενό πρέπει να είναι που μας κάνει το reduce-reduce. Δηλαδή, ότι όταν φτάσω και είμαι στο τέρμα εδώ, ότι μπορεί να έχω reduce-reduce, είτε να αντιστρέψω τον κανόνα κενό, είτε τον κανόνα IDS. Τέλος πάντων, ας μην κολλήσουμε σαν reduce-reduce conflict. Αυτό που μας μένει είναι το εξής, που το έχετε διαπιστώσει ήδη και στα εργαλεία και το συζητήσαμε. Αν σας προκύψει reduce-reduce conflict, κατά κανόνα πρέπει να καταλάβετε πότε θα συμβεί, υπό ποιες συνθήκες, ποια είναι η ασάφεια από πίσω. Δεν είναι ιδιοτροπία του parser. Πραγματικά κάποια έκφραση είναι ασαφής. Προσπαθήστε να σκεφτείτε παράδειγμα. Πώς κάναμε στην αρχή της σημερινής διάλεξης, που προσπαθήσαμε να σκεφτούμε ένα παράδειγμα. Αυτό εδώ πέρα δεν θα ξέρει τι από τα δύο είναι. Προσπαθήστε να σκεφτείτε παράδειγμα. Κοιτάξτε τις καταστάσεις που θα σας βγάλει. Και κοιτάξτε αν μπορείτε να γράψετε τη γραμματική λίγο διαφορετικά, ώστε να το ξεπεράσει. Είτε με κάποια παραγοντοποίηση, ώστε να είναι κοινό το reduce. Να έχει το ίδιο μη τερματικό να παράξει η αντιστροφή του κανόνα. Και από εκεί και πέρα να αποσαφηνίσετε. Είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Πάντως, δεν είναι καλό πράγμα τα reduce-reduce conflict. Λοιπόν, οπότε, αυτό εδώ πέρα είναι που δείχνει το παράδειγμα, ότι reduce-reduce conflict σε αυτή τη γραμματική που έχουμε παράδειγμα σε αυτήν την κατάσταση, θα έχουμε και πιο κάτω σε άλλη κατάσταση, αλλά σίγουρα σε αυτήν εδώ, γιατί είναι η κενή παραγωγή και η παραγωγή που έχει μόνο ένα ID. Βλέπω εγώ, έχω δει ένα ID. Θέλω να παράξω ένα S από το τίποτα ή θέλω να αντιστρέψω αυτή την παραγωγή. Αυτό είναι λοιπόν ένα reduce-reduce conflict. Και πρακτικά, αυτό είπαμε, το λύνουμε με ξαναγράψιμο της γραμματικής, με μικρές αλλαγές στη γραμματική. Τώρα πάμε στο επόμενο, στο τελευταίο που θέλω να θίξω για να κλείσουμε το όλο κεφάλαιο του bottom-up parsing, το οποίο είναι τι κάνουμε για optimization, τι κάνουν αυτά τα εργαλεία για optimization και μια πρόγευση ήδη την είδαμε την πρώτη ώρα σήμερα. Με τον αλγόριθμο που μόλις είδαμε για LR parsing, έχουμε αυτόματα με πολλές χιλιάδες καταστάσεις πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Είδατε εδώ ότι γράψαμε μία γραμματική πάρα πολύ απλή. Βασικά, δύο κανόνες σχεδόν τετριμένοι. Βγάλαμε 12 καταστάσεις. Συνήθως, για μία ρεαλιστική γραμματική, θα έχουμε πολλές χιλιάδες καταστάσεις. Οπότε, οι περισσότεροι parsers, αυτό που κάνουν και το οποίο το θίξαμε πιο πριν, είναι μια βελτιστοποίηση η οποία είναι καθαρά hack. Δεν υπάρχει θεωρία πίσω από αυτό το hack. Πρακτικά ψιλοδουλεύει. Αν ο ορισμός του πότε μια γραμματική είναι LR1 ήταν μηχανιστικός, τουλάχιστον ήταν ακριβής ορισμός.
ο ορισμός του πότε μια γραμματική είναι LAL Arena, δηλαδή το πότε δουλεύει για αυτήν το hack που κάνουν στην πράξη οι parsers, είναι πολύ χειρότερος. Είναι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω τη βελτιστοποίηση και μετά τη βελτιστοποίηση θα δω μήπως έχω conflict. Αλλά στην πράξη αυτό το hack δουλεύει πάρα πολύ καλά. Τι είναι λοιπόν το hack? Το hack είναι το εξής. Όπως είδαμε και πριν, πολλές καταστάσεις είναι πολύ παρόμοιες. Αυτές τις καταστάσεις λέμε ότι έχουν το ίδιο σώμα στα LRN items. Δηλαδή, αν μια κατάσταση, ας πάρουμε μια που να μην είναι μόνο ένα LRN item, αλλά να είναι δύο. Ποια μας είχε προκύψει πιο πριν? Νομίζω αυτή εδώ με αυτή εδώ. Βλέπουμε αυτή εδώ είναι μία κατάσταση. Με αυτήν εδώ διαφέρουν τα LRN items ένα προς ένα μόνο σε σχέση με το Lookahead. Και μάλιστα το Lookahead μόνο την πρώτη περίπτωση. Αυτή η κατάσταση έχει τέσσερα LRN items, τα έχουμε συμπτύξει σε δύο διάδες, και αυτή άλλα τέσσερα. Και ένα από τα τέσσερα διαφέρει σε σχέση με το Lookahead. Αλλά αν ήταν να αγνοήσω το Lookahead και πάρω μόνο αυτό που θα το πούμε το σώμα των LRN items, οι καταστάσεις θα ήταν πανομοιότυπες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ένας parser τεχνολογίας LAL Arena θα σμίξει αυτές τις κατά τα άλλα πανομοιότυπες καταστάσεις και θα πάρει την ένωση των πιθανών Lookaheads. Αυτό είναι που δείχνει και διαφάνει. Δηλαδή, έχω ίδιο σώμα στα LRN items, διαφορετικό Lookahead, τα σμίγω σε μία κατάσταση, κατάσταση 1 και κατάσταση 5 σμίγουν στην κατάσταση 1 τόνος, με το Lookahead να είναι οποιοδήποτε από τα πιθανά σύμβολα. Αυτό λοιπόν το σώμα, ο πυρήνας των LRN items, το ότι είναι ίδιο, είναι η βάση του αλγορίθμου για αυτό που θα πούμε LAL Arena. LAL Arena δεν μας νοιάζει το ακρονίμιο, δεν μας παραπέμπει και κάπου, αλλά σημαίνει Lookahead LR. Στην πράξη αυτό που θα θυμάστε είναι ότι αυτό μας δίνει parsers οι οποίοι είναι πολύ πολύ πιο αποτελεσματικοί. Δηλαδή μας δίνει parsers οι οποίοι έχουν καταστάσεις μια τάξη μεγέθους λιγότερες από τις καταστάσεις που θα είχε ένας LRN parser. Μιλάμε για 10 φορές λιγότερες καταστάσεις. Και υποφέρουμε από αυτό. Θεωρητικά θα μπορούσε να έχουμε περισσότερα conflicts λόγω αυτού του optimization. Στην πράξη είναι εξαιρετικά σπάνιο κάτι τέτοιο. Δηλαδή στην πράξη, LAL Arena, στις συνηθισμένες γραμματικές που γράφουμε, είναι σχεδόν της ίδιας εκφραστικότητας με LRN. Δηλαδή είναι της ίδιας εκφραστικότητας πρακτικά. Άρα συνήθως δεν χάνουμε κάτι. Ο τρόπος για να χάσω κάτι, στο συγκεκριμένο αυτόματο που κάναμε εμείς, αν θέλετε να το κάνετε κάποτε, θα δείτε ότι βγάζει 7 καταστάσεις συνολικά αντί για 12, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς μικρό, είναι παιχνίδι αυτόματο. Αν θέλω να χάσω κάτι, αν κάποτε είναι να χάσω κάτι, συνήθως θα μου εκφραστεί σαν κάποιο reduce-reduce conflict σε περίεργα σενάρια όπως αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, μπορεί να έχω διαφορετικά reductions τα οποία στην αρχή να αποσαφηνίζονται πλήρως από το Lookahead, αλλά όταν σμίξουν τα Lookaheads ανά δύο, να μην αποσαφηνίζεται το ποιο reduction να θέλω να κάνω. Είναι πάρα πολύ σπάνιο κάτι τέτοιο. Δεν θα το δείτε στην πράξη μπροστά σας. Οπότε η βελτιστοποίηση του LALR πρακτικά έχει επικρατήσει. Τα περισσότερα εργαλεία για bottom-up parsing είναι LALR εργαλεία και όχι LR εργαλεία. Γιατί δίνουν πολύ μικρότερο parser. Τώρα επί τη ευκαιρία, λίγο για να αλλάξουμε ταχύτητα. Γιατί μας νοιάζει να είναι μικρότερος ο parser? Έτσι κι αλλιώς γραμμικής πολυπλοκότητας δεν είπαμε ότι θα είναι. Τι διαφορά θα έχει ένας μικρότερος parser? Σαν μηχανική θέλω να σκεφτείτε λίγο τώρα. Μπορούσε να παίξει και σε συστήματα με λιγότερη μνήμη, είναι μια θεωρία. Πολύ ωραία. Ναι. Λιγότερα jump από εδώ και από εκεί στη μνήμη. Καλύτερο locality. Ακόμα καλύτερα.
το οποίο πώς μεταφράζεται το καλύτερο locality, δηλαδή πρακτικά πού θα τη δούμε τη διαφορά, θα είναι πολύ πιο γρήγορος ο parser, γιατί αν έχει για παράδειγμα 10.000 καταστάσεις αντί για 100.000, χωράει σε cash. Χωράει σε υψηλότερο επίπεδο cash, χαμηλότερο επίπεδο cash, πιο κοντά στον επεξεργαστή. Οπότε θα είναι πολύ πιο γρήγορος στην πράξη. Ιδιαίτερα σε σύγχρονα συστήματα, οτιδήποτε είναι πιο συμπαγές, αρκετά πιο συμπαγές, είναι και προβλέψιμα πολύ πιο γρήγορο. Παρόλο που η ασυμπτωτική πολυπλοκότητα είναι γραμμική και στις δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, οπότε αυτά που είπαμε εδώ, υπάρχουν και διάφορες άλλες παραλλαγές. Αν ο LALR, ρωτάει ο Ιωάννης, θα μπορούσε να κάνει κάποιο reduce, το οποίο κανονικά δεν θα γινόταν. Όχι, το reduce θα γινόταν είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάποιο reduce που κανονικά θα γινόταν. Δηλαδή, που να μην βγάλει ambiguity, θέλω να πω. Αν δεν υπάρχει ambiguity στον LLR1 parser, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει διαφορετική συμπεριφορά από τον LLR1. Αυτό ήθελα να πω. Αν πραγματικά δεν υπάρχει ambiguity, αν δεν διαμαρτυρηθεί για κάποιο conflict shift reduce ή reduce reduce, αν η γραμματική μας είναι LLR1, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Στην περίπτωση που κάνουμε την ένωση, σύνδεξη, όπως θέλετε πείτε το, και γίνει αυτό το πρόβλημα reduce-reduce, μάλλον συναντήσει το δολάριο, ας πούμε, στην ένωση την προηγούμενη γραμματική, τη γνωστή μας, έτσι. Ναι. Τότε τι ακριβώς θα κάνει, ποια θα είναι η διαδικασία του, δηλαδή θα πει, όπα, εγώ είδα δολάριο, δεν πρέπει να κάνω reduce ή κάτι τέτοιο. Είμαι λίγο μπερδεμένο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν κάνει λάθος, τι θα πάει πίσω. Πού εννοούμε τώρα, στον parser το δικό μας ή στην συζήτηση που κάνουμε για το LALR. Για το LALR. Μα θα βγάλει reduce-reduce conflict εδώ πέρα. Θα σου πει φτιάξε τη γραμματική. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω εδώ. Ακόμη και αν έχει κάνει τη σύμπτυξη αυτή μόνος του. Εννοείται. Δηλαδή, το εργαλείο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πάρει ρίσκο για το τι θα κάνει. Το εργαλείο θα το περάσει σε σένα την ευθύνη. Θα σου πει εγώ αυτής της τεχνολογίας είμαι. Με αυτά που μπόρεσα εγώ, βλέπω conflict εδώ. Φτιάξε τη γραμματική σου και δώσ' τη μου πίσω. Αν κάποιος αναλάβει την ευθύνη και του πει αγνώρισέ το και προχώρα, θα είσαι εσύ ο προγραμματιστής, όχι το εργαλείο. Okay. Ωραία, ευχαριστώ. Αλλά αυτό που είπα είναι ότι στην πράξη δεν θα δείτε ποτέ. Σχεδόν ποτέ, πρακτικά δεν θα το δείτε ποτέ, εκτός αν το έχετε φτιάξει επίτηδες εσείς με το χέρι, δεν θα δείτε ποτέ στην πράξη κάτι το οποίο να ήταν OK σαν LR1 και να μην είναι OK σαν LALR1. Είναι μια προσέγγιση η οποία δουλεύει εκπληκτικά καλά. Πρώτα απ' όλα σκεφτείτε το και διαστητικά. Είναι πολύ σπάνιο να έχουμε μέσα στο ίδιο στην ίδια κατάσταση δύο διαφορετικά reductions και να αποσαφηνίζονται από το look ahead. Είναι πάρα πολύ σπάνια τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ο LALR συνήθως είναι μια χαρά σωστός. Είναι συνήθως ισοδύναμος με τον LR. Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές. Υπάρχει κάτι που λέγεται Simple LR, για παράδειγμα, το οποίο δεν κοιτάζει καν το look ahead των καταστάσεων, απλά περιορίζει τα look ahead με βάση το follow ενός συμβόλου. Δεν θα το κοιτάξουμε. Το Simple LR είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο σε περασμένες δεκαετίες όταν θέλαμε ακόμα περισσότερο optimization, αλλά έτσι κι αλλιώς και αυτό είχε εγκαταληφθεί αρκετά νωρίς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εργαλείο που να είναι SLR από μόνο του και δεν μας νοιάζει να μάθουμε τη θεωρία σε τέτοια λεπτομέρεια. Αυτό που μας νοιάζει όμως τώρα που γίνονται πιο γρήγορα τα μηχανήματα που έχουν γίνει, είναι η αντίθετη κατεύθυνση. Υπάρχει κάτι λοιπόν που λέγεται GLR, Generalized LR, το οποίο είναι ακόμα πιο ισχυρό, πολύ πιο ισχυρό από LALR ή από απλό LR, το οποίο υπάρχουν εργαλεία που το χρησιμοποιούν. Υπάρχουν πραγματικά εργαλεία που βασίζονται στη φιλοσοφία GLR.
Τι λέει λοιπόν το GLR? Λέει ότι εάν έχω κάποιο reduce-reduce conflict, εγώ θα δοκιμάσω και τις δύο παραλλαγές. Όταν δω ότι η μία δεν προχωράει μπροστά, θα κάνω backtrack από αυτή. Αλλά δοκιμάζω έτσι κι αλλιώς όλες τις δυνατές παραλλαγές. Κάποια από τα πιο ισχυρά εργαλεία για parsing που έχουμε τη σήμερα ημέρα είναι τεχνολογίας GLR. Αλλά τα κλασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος, είπαμε, είναι LALR ή LLK, τα πιο δημοφιλή. Και φυσικά από θεωρία για parsing υπάρχει πολύ πλούσια θεωρία. Υπάρχουν αλγόριθμοι όπως ο αλγόριθμος SAIC, αυτός που είπαμε για οποιαδήποτε γραμματική ανέφεση φραζομένων κυβικής πολυπλοκότητας, είχα αναφερθεί και στο παρελθόν σε αυτό. Αυτοί οι αλγόριθμοι που είναι παραπάνω από γραμμική πολυπλοκότητα συνήθως εφαρμόζονται σε φυσικές γλώσσες. Θέλει κανείς να γράψει ένα parser για ελληνικά. Εκεί είναι που θα χρησιμοποιήσει κάποια πιο ισχυρή τεχνολογία. Για γλώσσες προγραμματισμού συνήθως προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τη γραμματική με το χέρι και να μείνουμε στα όρια του LALR ή του LLK. Και τέλος, για να κλείσω με την εικόνα μας εδώ, τον Java Cup τον έχετε δει, έχετε κάνει φροντιστήριο, τη σύνταξή του την ξέρετε. Κλείνω λοιπόν με μια εικόνα από τις κλάσεις εκφραστικότητας που έχουμε σε γραμματικές, για να θυμηθούμε λιγάκι. Το LALR είναι μη συγκρίσιμο με το LL, δηλαδή υπάρχουν γραμματικές που είναι LLR1, δεν είναι LL. Συνήθως στην πράξη θεωρούμε το LALR ότι είναι πιο ισχυρό από το LL. Όπως είπαμε, υπάρχουν και διάφορα έξτρα εργαλεία, όπως το precedence και το associativity, που κάνουν ένα parser LALR1 να είναι πολύ πιο ελκυστικός, ότι μπορεί να είναι ambiguous η γραμματική μου, μην είναι τυπικά LLR1, αλλά το εργαλείο πάνε να την επεξεργάζεται σωστά. Θεωρητικά όλα τα LL1 είναι υποσύνολο των LR1 και οτιδήποτε πάω με μεγαλύτερο Lookahead είναι αυστηρός υποσύνολο. Δηλαδή LR1 είναι υποσύνολο του LRK, LL1 είναι υποσύνολο του LLK. Αυτές είναι οι βασικές σχέσεις μεταξύ των κλάσεων εκφραστικότητας που έχουμε για τις διάφορες γραμματικές. Τι μας νοιάζει εμάς από πρακτικό επίπεδο? Τα περισσότερα εργαλεία είναι ELALR1 ή LLK. Και οι parser που γράφουμε με το χέρι συνήθως είναι LL1, όπως θα κάνετε εσείς στο πρώτο τμήμα της άσκησης. Ωραία. Και με αυτό το σχήμα κλείσαμε όλο το κεφάλαιο του parsing, της συντακτικής ανάλυσης, και από αύριο προχωράμε στην επόμενη φάση μεταγλώτησης. Και όπως είπαμε, κλείσαμε και το μισό εξάμηνο σήμερα. Χοντρικά βέβαια πάντα, αλλά ημερολογιακά θα είναι το μισό εξάμηνο. Η επόμενη φάση είναι η σημασιολογική ανάλυση, η επόμενη φάση μεταγλώτησης. Δηλαδή αυτό που θα το πούμε static semantic ανάλυσης. Δηλαδή αυτό που αρχίζει πλέον ο compiler να λαμβάνει υπόψη του συμφραζόμενα, όχι μόνο τη σύνταξη άνευ συμφραζομένων. Όταν δει κάποιον identifier, θα κοιτάξει, έχει δηλωθεί αυτός ο identifier, έχει δηλωθεί μοναδικά, έχει δηλωθεί με τύπο ο οποίος να είναι συμβατός με τη χρήση που του κάνει στο identifier. Αυτά είναι συμφραζόμενα όλα. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε από αύριο. Ωραία. Λοιπόν, okay. Καλή δύναμη λοιπόν, καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια.